Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις από τους δικαστικούς υπαλλήλους της χώρας με φόντο τα χιλιάδες οργανικά κενά και τις τεράστιες καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης. Η επίλυση μιας διαφοράς στα πολιτικά δικαστήρια χρειάζεται περίπου 3 ως 4,5 χρόνια μέχρι την οριστική εκτέλεση της απόφασης, ενώ η ολοκλήρωση υπόθεσης στα ποινικά απαιτεί 4 ως 5 χρόνια. Και στο Ηράκλειο, δικαστικοί υπάλληλοι συμμετείχαν σε τριοριστά εργασία στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης. Έχουν συρρυκνωθεί πάρα πολύ τα άτομα που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες. Οι λειτουργοί να αυξάνονται κάθε χρόνο, από την σχολή δικαστών εισαγγελέων να βγαίνουν πάντα περισσότεροι και εμείς να λιγοστεύουμε. Δεν μπορούμε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, να εξυπηρετήσουμε όπως πρέπει. Εάν δεν έρθει προσωπικό, δεν το βάζουμε το οικονομικό, το βάζουμε σε δεύτερη μοίρα. Το προσωπικό δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα. Σε επίπεδο χώρας, τα οργανικά κενά ανέρχονται σε 2.803, ενώ μεγάλες είναι οι ελλείψεις και σε επίπεδο νομού Ηρακλείου. Όπως εκτιμάται, το 50% αγγίζουν τα οργανικά κενά στο Ρινοδικείο Ηρακλείου, ενώ σε ό,τι αφορά στα κενά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, μόλις 7 επιμελητές υπηρετούν σε όλα τα δικαστήρια του νομού Ηρακλείου, όταν οι ανάγκες ανέρχονται σε 15 τουλάχιστον επιμελητές. Ουσιαστικά η αναλογία θα έπρεπε να είναι ένας δικαστής αναλογικά με 3 υπαλλήλους. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα υπάλληλο σε κάθε υπηρεσία να εξυπηρετεί 3 δικαστές. Δεν γίνεται. Δεν μπορούμε να λαμβάνουμε διαδικτυακά τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο δικαστικός υπάλληλος είναι σκληρά εργαζόμενος υπάλληλος και με πάρα πολύ λίγα χρήματα αμοιβόμενος. Ο αγώνας μας δεν αφορά τη δική μας ζωή, αφορά την ίδια την απονομή της δικαιοσύνης και την ποιότητα ζωής των πολιτών, σημειώνουν μεταξύ άλλων δικαστικοί υπάλληλοι.